Η εξέταση για τη διάγνωση αγκιακών νοσημάτων είναι ανέμακτη, καθώς ο αγκιοχειρούργος με τον υπέρηχο και σε λίγα λεπτά μπορεί να διαγνώσει ενδεχόμενο πρόβλημα. Είναι η τρίτη χρονιά που το αγκιοχειρουργικό τμήμα της πρώτης προπαιδευτικής χειρουργικής κλινικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το ΑΧΕΠΑ, πραγματοποιεί τις δωρεάν ιατρικές εξετάσεις. Ενδιαφέρον εκδήλωσαν περισσότεροι από 150 πολίτες. Παθήσεις φθοράς αρτηριών, φλεβών, αλλά και λεμφαγγείων. Επομένως, είναι το 80-90% των ασθενών μας είναι πάνω από 55-60, αλλά πάσχουν από παθήσεις οι οποίες οδηγούν συχνά σε αναπηρία και μερικές φορές σε θάνατο, όπως το ανέβρισμα, όπως η στένωση καροτίδος, η οποία κάνει εγκεφαλικό. Το δεύτερο Σαββατοκύριακο του Δεκεμβρίου διοργανώνεται η επιστημονική εκδήλωση Αγκιακές ημέρες ΑΧΕΠΑ. Το γεγονός ότι στα εξωτερικά ιατρία καθ' όλη τη χρονιά υπάρχει αυξημένη ζήτηση με διαθέσιμα ραντεβού μετά το πέρας του τετραμήνου, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για την δημιουργία οργανωμένης πανεπιστημιακής κλινικής. Στο ΑΧΕΠΑ υπάρχει αγκιοχειρουργικό τμήμα στα πλαίσια της προπαιδευτικής παθολογικής πανεπιστημιακής κλινικής. Το ανθρώπινο δυναμικό υπάρχει. Από το 2000 η τεχνογνωσία βεβαίως υπάρχει και από το 2010 υπάρχει και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου που δέχεται να ιδρυθεί εδώ αγκιοχειρουργική κλινική. Ξεκινήσαμε να κάνουμε πραγματικότητα αυτό το πράγμα που το έχει ανάγκη η Θεσσαλονίκη, γιατί δεν υπάρχει. Το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης δεν έχει πανεπιστημιακή αγκιοχειρουργική κλινική και είναι σοβαρό έλλειμμα, ούτως ώστε να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε περισσότερο κόσμο. Δεν έχει οργανωμένη αγκιοχειρουργική κλινική όπως η Κρήτη, η Πάτρα, η Αθήνα, η Λάρισα, η Αλεξανδρούπολη έχει. Εμείς εδώ είμαστε, δεν έχουμε οργανωμένη κλινική και έτσι πάσχει το σύστημα. Δηλαδή είναι αποσπασμένα κάποια άτομα σε διάφορα νοσοκομεία και δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Είναι μια πονεμένη ιστορία. Πρέπει κάποιος να βγάλει τα χαρτιά από το Υπουργείο και να βγάλει ΦΕΚ. Δεν χρειάζεται έξτρα προσωπικό. Η εκδήλωση και οι δωρεάν εξετάσεις έγιναν υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.